Τα γεγονότα. Η ανθρωπότητα έχει μόλις 10 χρόνια για να αντιστρέψει την τάση και να αποφύγει να ζήσει τη ζωή στη γη όπως δεν τη γνωρίσαμε ποτέ. Δημιουργήσαμε φαινόμενα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Από τη δημιουργία μας, νερό, αέρας και ζωή συνδέονται. Αλλά πρόσφατα σπάσαμε αυτούς τους δεσμούς. Ας αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα. Πρέπει να πιστέψουμε ό,τι γνωρίζουμε. Τα πάντα είναι αντανάκλαση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Διαμορφώσαμε τη γη κατ' εικόνα. Έχουμε λιγοστό χρόνο για να αλλάξουμε. Πώς μπορεί αυτός ο αιώνας να σηκώσει το βάρος 9 δισεκατομμυρίων ανθρώπινων όντων, αν αρνούμαστε να λογοδοτήσουμε για οτιδήποτε μόνοι μας δημιουργήσαμε, όπως το 20% του πληθυσμού καταναλώνει το 80% των πόρων. Παγκοσμίως δαπανώνται 12 φορές περισσότερα χρήματα για στρατιωτικό εξοπλισμό από ό,τι για βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες. Καθημερινά, 5.000 άνθρωποι πεθαίνουν λόγω ακάθαρτου νερού. 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό. Σχεδόν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι υποφέρουν από πείνα. Περισσότερο από το 50% των δημητριακών που διακινούνται σε παγκόσμιο επίπεδο χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές ή βιοκαύσιμα. Το 40% της αρρώσιμης γης υπέστη μακροχρόνιες καταστροφές. Κάθε χρόνο εξαφανίζονται 130 δισεκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα δάσους. 1 θηλαστικό στα 4, 1 πτηνό στα 8 και 1 αμφίβιο στα 3 απειλούνται με εξαφάνιση. Τα είδη εξαφανίζονται 1.000 φορές γρηγορότερα από τον φυσικό ρυθμό. Τα 3/4 των αλλιευτικών περιοχών εξαντλούνται ή έχουν σοβαρές απώλειες. Η μέση θερμοκρασία των τελευταίων 15 ετών είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ. Το παγετωνικό κάλυμα είναι 40% πιο λεπτό από ό,τι ήταν πριν 40 χρόνια. Και τέλος, θα υπάρξουν τουλάχιστον 200 εκατομμύρια κλιματικοί πρόσφυγες ως το 2050. Η δράση μας. Το κόστος της δράσης μας είναι υψηλό. Κάποιοι πληρώνουν το τίμημα χωρίς να έχουν ενεργή συμμετοχή. Βλέπουμε στρατόπεδα προσφύγων, μεγάλα όσο μια πόλη, να συνοστίζονται στην έρημο. Πόσοι άντρες, γυναίκες και παιδιά θα παραμεριστούν από το αύριο? Πρέπει πάντα να χτίζουμε τείχη για να διακόπτεται η αλυσίδα της ανθρώπινης αλληλεγγύης, να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους και να προστατεύουμε κάποιους ενώ άλλοι δυστυχούν? Είναι πολύ αργά για να είμαστε απεσιόδοξοι. Ξέρω ότι ένας μόνο άνθρωπος αρκεί για να γκρεμίσει κάθε τείχο. Είναι πολύ αργά για να είμαστε απεσιόδοξοι. Σε ολόκληρο τον κόσμο, 4 στα 5 παιδιά πηγαίνουν σχολείο. Ποτέ η μάθηση δεν διατίθεται σε τόσους ανθρώπους. Όλοι, από τον πλουσιότερο μέχρι τον φτωχότερο, μπορούν να συνεισφέρουν. Το Λεσότο, μία από τις πιο φτωχές χώρες, είναι αναλογικά εκείνο που επενδύει περισσότερο στην εκπαίδευση. Το Κατάρ, από τα πιο πλούσια κράτη, έχει τα καλύτερα πανεπιστήμια. Πολιτισμός, εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία είναι ανεξάντλητοι πόροι. Στη δυστυχία και την ανέχεια, εκατομμύρια ΜΚΟ αποδεικνύουν ότι η αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους είναι ισχυρότερη από την ιδιοτέλεια των κρατών. Στο Μπαγκλαντές, ένας άνθρωπος σκέφτηκε κάτι πρωτάκουστο και ίδρυσε μία τράπεζα που δανείζει μόνο σε φτωχούς. Μέσα σε 30 χρόνια άλλαξε τη ζωή 150 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Η Ανταρκτική είναι μία ήπειρος με αμέτρητους φυσικούς πόρους που καμιά χώρα δεν μπορεί να διεκδικήσει. Ένα φυσικό καταφύγιο αφιερωμένο στη γαλήνη και την επιστήμη. Μια συνθήκη που υπογράφτηκε από 49 κράτη την έκανε θησαυρό ολόκληρης της ανθρωπότητας.
Είναι πολύ αργά για να είμαστε απεσιόδοξοι. Οι κυβερνήσεις δραστηριοποιήθηκαν για να προστατέψουν το 2% της αιγυαλίτιδας ζώνης. Δεν είναι πολύ, αλλά είναι διπλάσιο σε σχέση με 2 χρόνια πριν. Τα πρώτα φυσικά πάρκα δημιουργήθηκαν πριν από έναν αιώνα. Καλύπτουν το 13% των υπήρων. Διαμορφώνουν χώρους όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα συμβαδίζει με την προστασία των ειδών, του εδάφους και του τοπίου. Η αρμονία του ανθρώπου με τη φύση μπορεί να γίνει κανόνας, όχι πια η εξαίρεση. Στη ΣΥΠΑ, η Νέα Υόρκη κατανόησε όσα κάνει η φύση για εμάς. Τα δάση και οι λίμνες παρέχουν το νερό που χρειάζεται η πόλη. Στη Νότια Κορέα, τα δάση καταστράφηκαν από τον πόλεμο. Χάρη στο Εθνικό Πρόγραμμα Αναδάσωσης, καλύπτουν ξανά το 65% της χώρας. Το 75% του χαρτιού ανακυκλώνεται. Η Κώστα Ρίκα επέλεξε μεταξύ στρατιωτικών δαπανών και διατήρησης των εδαφών της. Η χώρα δεν διαθέτει πλέον στρατό. Προτιμά να επενδύει στην εκπαίδευση, τον οικοτουρισμό και την προστασία του πρωτογενούς της δάσους. Η Γκαμπόν είναι μία από τις βασικότερες παραγωγούς ξυλίας. Εφαρμόζει επιλεκτική υλοτομία. Ένα δέντρο ανά 10.000 τετραγωνικά μέτρα. Τα δάση είναι από τις κυριότερες πηγές εισοδήματος της χώρας. Αλλά έχουν τον χρόνο να ανανεωθούν. Υπάρχουν προγράμματα που εγγυώνται την αηφόρο διαχείριση των δασών. Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά. Για καταναλωτές και παραγωγούς η δικαιοσύνη αποτελεί ευκαιρία. Όταν το εμπόριο είναι δίκαιο και ωφελείται ο πολλών και ο αγοράζων, όλοι μπορούν να ευημερήσουν και να ζήσουν αξιοπρεπώς. Πώς μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη και ισότητα μεταξύ ανθρώπων που τα μόνα εργαλεία τους είναι τα χέρια τους και εκείνων που μαζεύουν τη σόδια με μηχανές? Ας γίνουμε υπεύθυνοι καταναλωτές. Σκεφτείτε όσα αγοράζουμε. Είναι πολύ αργά για να είμαστε απεσιόδοξοι. Έχουμε δει τη γεωργία σε ανθρώπινη κλίμακα. Μπορεί να θρέψει όλον τον πλανήτη. Αν η παραγωγή κρέατος πάψει να παίρνει την τροφή των ανθρώπων, έχουμε δει ψαράδες να προσέχουν τι ψαρεύουν και να νοιάζονται για τον πλούτο των ωκεανών. Υπάρχουν σπίτια που παράγουν μόνο τους ενέργεια. Στην πρώτη φιλική προς το περιβάλλον συνοικία του κόσμου, στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας, 5.000 άνθρωποι ζουν και άλλες πόλεις συμμετέχουν στο σχέδιο. Το Μουμπάι είναι η 100η πόλη που συμμετείχε. Οι κυβερνήσεις της Νέας Ζηλανδίας, της Ισλανδίας, της Αυστραλίας, της Σουηδίας και άλλων κρατών έθεσαν ως προτεραιότητα την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το 80% της ενέργειας που καταναλώνουμε προέρχεται από ορυκτά καύσιμα. Κάθε εβδομάδα 2 νέες μονάδες παραγωγής κατασκευάζονται στην Κίνα. Όμως, έχουμε δει στη Δανία μία πρότυπη μονάδα παραγωγής η οποία απελευθερώνει διοξίδιο στο έδαφος και όχι στον αέρα. Μια μελλοντική λύση. Κανείς δεν γνωρίζει ακόμη. Έχουμε δει στην Ισλανδία μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού που λειτουργεί χάρη στη θερμότητα της γης. Η γεωθερμική ενέργεια. Έχουμε δει ένα θαλάσσιο φίδι που μέσα στα κύματα συγκεντρώνει ενέργεια και παράγει ηλεκτρισμό. Έχουμε δει αιωλικές φάρμες στα ανοιχτά της Δανίας που παράγουν το 20% του ηλεκτρισμού της χώρας. Η ΗΠΑ, η Κίνα, η Ινδία, η Γερμανία και η Ισπανία είναι οι μεγαλύτεροι επενδυτές στην ανανεώσιμη ενέργεια. Ήδη δημιούργησαν περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Σε ποιο σημείο της γης δεν φυσά ο άνεμος? Έχουμε δει ερημικές εκτάσεις να ψήνονται στον ήλιο. Τα πάντα στην γη συνδέονται. Η γη συνδέεται με τον ήλιο.
την πρωταρχική της πηγή ενέργειας, μπορούν οι άνθρωποι να μην μιμηθούν τα φυτά εχμαλωτίζοντας την ενέργειά του? Σε μία ώρα ο ήλιος δίνει στη γη την ίδια ποσότητα ενέργειας που καταναλώνει ολόκληρη η ανθρωπότητα σε έναν χρόνο. Όσο υπάρχει η γη, η ηλιακή ενέργεια θα είναι ανεξάνελτη. Πρέπει μόνο να σταματήσουμε να τρυπάμε τη γη και να κοιτάξουμε στον ουρανό. Πρέπει μόνο να μάθουμε να καλλιεργούμε τον ήλιο. Όλα αυτά τα πειράματα είναι απλά παραδείγματα, αλλά πιστοποιούν μία νέα συνειδητοποίηση. Χαράζουν τα σημάδια μιας νέας περιπέτειας της ανθρωπότητας που θα βασίζεται στην ευφυΐα, τη μετριοπάθεια και την νομή. Ήρθε η ώρα να ενωθούμε. Αυτό που προέχει δεν είναι όσα χάθηκαν, αλλά όσα απέμειναν. Έχουμε ακόμα τα μισά δάση του κόσμου, χιλιάδες ποτάμια, λίμνες και παγετώνες και χιλιάδες ακμάζοντα είδη. Γνωρίζουμε ότι οι λύσεις είναι εδώ, σήμερα. Όλοι έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε. Τι περιμένουμε?